Ιωάννα. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σου, Ιωάννα μα. Τι κάνει, Καλά, Καλιά, εδώ. Οι φίλοι, συνάδελφοι. Συνάδελφο, Πώ φε... τα βλέπει. Περίμενε, λέω, φεύγει ο Ευγενήδη να μπει και κανένα κοντότερο. Ε, όχι, ε, ε, κύριε Μάντρο, είμαι και εγώ εδώ. Δεν, ε, δεν εσείς υπάρχει. Εσεί φοράτε τα κούνια 18 δεν δεν έχετε ανάγκη. Δημήτρη, από αυτό ξαναπέστα. Μας. Το καμουφλάρουμε λίγο. Όσοι Όσο μπορούμε να το κάνουμε. Τι σύγκριση. να βάλουμε. Τα κούνια 16 από τα 12 από τα πώ τα λέμε. Δεν έχει ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη. Είμαι πανύψηλο και αδύνατο. Και νέο. Έχει υποσχεθεί. Κοίταξε, το αδύνατο, αδύνατο δεν είσαι. Όχι, έχει υποσχεθεί. Να το πούμε αυτό. Έχω 4 Τέσσερα κιλά λέει Αλλά... θα χάσει. Έχω χάσει Μέχρι γραμμάρια. 4 Κοίταξε, θα το Τέσσερα κιλά. θα, τον, θα τον βάλω εγώ σε σειρά. Λοιπόν, για πε μα κάτι. Αν, γράψω τώρα εγώ στο Facebook, α πούμε, δεν υπάρχει γιό, δεν υπάρχει τίποτα. Βγείτε έξω ρε, α, ελεύθερα. Χωρίς μάσκες. Μου είπε εμένα ένας ε, ε, από την Κίνα, ένας Ινδός γουρού, ότι δεν υπάρχει τίποτα και είναι του Bill Gates και το, άμα το γράψω και το, 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 το ρίξω όλο γραμμένο να πάρω τίποτα. Λίγα γράφονται. Ε? Λίγα γράφονται. Μα, και πολλά. Πάρα πολλά. Εντάξει, οι εισαγγελικέ αρχέ το τελευταίο διάστημα, για να είμαστε ειλικρινεί, έχουν κάνει διάφορε έρευνε για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Nice. Αλλά πρέπει και ο κόσμο λίγο να καταλάβει. Τώρα να το πιάσω λίγο από εκεί που το άφησε ο κύριος Βατόπουλος. Μάλιστα. Τι είπε, πρόληψη. Εντάξει, δηλαδή, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι μπορεί και ό,τι δεν, μπορεί. Δεν μπορεί, ασφαλώς. Οι γιατροί το ίδιο, η επιστήμη. Αλλά πρέπει και ο πολίτης να έχει μια συνέστηση ευθύνη, βρε παιδιά. Ακούμε ατομική ευθύνη, ατομική ευθύνη. 11 έχει... εκατομμύρια ατομικέ ευθύνε. Ε, ατομική ευθύνη και έχει γίνει αυτό, α πούμε, μια καραμέλα τελευταία. Θα χρησιμοποιήσω τη φράση, δηλαδή σαν μια μετάθεση ευθύνη να λέει ότι ο πολίτη δεν φταίει για τη διάδοση, φταίει μόνο το κράτο που δεν παίρνει. Φταίει το κράτο αν δεν παίρνει μέτρα. Αλλά η ατομική ευθύνη Λντάξτε, είναι, ρε, είναι δικαίωμα μ, των Μα δημοκρατικών... συγχωρεί. Παίρνει το, 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 το κράτο μέτρα, μα καταστρατηγεί τα δικαιώματά μα, τα ατομικά, μα πιέζει, μα καταπιέζει, μα κα... Δεν παίρνει μέτρα, έσχο. Ε, δεν πεθάνουμε. Δεν βγάζει κι άκρη. Δημήτρη, που για να είμαστε ειλικρινεί, να είμαστε ευτυχεί που έχουμε ατομική ευθύνη. Ναι. Γιατί η <laughs> ατομική ευθύνη είναι στι δημοκρατικέ πολιτείε. Γι' αυτό λέω εγώ, μη θέλετε να γίνετε χωρέ και εκείνε. Ο πολίτη δεν έχει δικαίωμα επιλογή. Δεν πρέπει με βάση την επιλογή που έχουμε μέσα σε μια δημοκρατία να είμαστε υπεύθυνοι. Εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Πολλοί λένε ότι εντάξει υπάρχει ο ιός, λέτε ότι υπάρχει εν περιπτώσει, εγώ όμω έχω το δικαίωμα να εκφραστώ και να πω ότι εγώ δεν πιστεύω ότι σκοτώνει, δεν πιστεύω ότι. και όλο αυτό είναι μια σκευωρία. Και έρχεστε και μου βάζετε ένα πρόστιμο, με τιμωρείτε για αυτό που εκφράζω. Τον κανείς δικηγόρο δεν του έχει... διαβόλου κάνω, δεν. Να πω ένα πράγμα καταρχήν. Κανεί δεν τον παίρνει πρόστιμο και η πολιτεία σε κανέναν δεν βάζει πρόστιμο, επειδή λέει μία άποψη, αν, αν η άποψη αυτή ναι. δεν είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Άμα βγω εγώ ή ο καμπουράκι που τον ακούει ο κόσμο. Και πει παιδιά. Ποιο ιό. Τίποτα. Πετάτε τι μάσκε και πάμε όπου θέλετε. Έχω πληροφορίε εγώ ότι δεν υπάρχει. Είναι, είναι μια συνομωσία. Και τον ακούει ο κόσμο και λέει, απ, για να το λέει ο Καμπουράκη, δίκιο θα έχει. Αυτό είναι επικίνδυνο, είναι ποινικά κολάσιμο, δεν επιτρέπεται. Τώρα, αν το πει στο Πρακτικά, σπίτι. Αν όμω υπάρχει κάτι, ή γενικά είναι, υπάρχει ο νόμο, αλλά δεν ασχολείται κανένα. Όχι, όχι, υπάρχει. Πώ δεν υπάρχει. Και πρόστιμα πέφτουν και ποινέ πέφτουν. Δεν είδατε χθε στη Θεσσαλονίκη με τα παιδιά που κάνανε το πάρτι δύο χρόνια φάγανε. 3.000 ευρώ. ευρώ. Ναι, ναι. Και 3.000 Παιδιά, Έκατος. με συγχωρείτε, αυτή τώρα τη ήταν δηλαδή... και ξένοι, Ιταλοί και Γάλλοι, που γίνεται τη κακομοίρα στην πατρίδα του. Εκείνοι υποστήριξαν βέβαια από τώρα άποψη ε? ότι δεν ξέρανε ότι υπάρχουν μέτρα. Είναι δυνατόν <laughs> ένα, ένα παιδί που είναι στο Πανεπιστήμιο, φοιτητή που είναι 20-25 χρονών, που μπαίνει κάθε μέρα στα κοινωνικά δίκτυα, να αγνοεί το γεγονό των κοινωνικών μέτρων. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμιά. Δεν είσαι κανέναν ευχάριστο. Ούτε να φοράει μάσκα, ούτε να κλείνεται μέσα στο σπίτι του, ούτε με αυτό τον καλό καιρό να κάθεται μέσα. Ασφάλως. Για κανέναν δεν είναι ευχάριστο. Ναι. Αλλά βρε, παιδιά, τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, δεν πρέπει να σεβόμαστε και τον συνανθρωπό μα που δίνει μάχη ζωή μέσα στι εντατικέ μονάδε. Για ελάτε στου ανθρώπου. Είδαμε προχθέ ότι ο γιατρό τη Βουλή. Πέθανε. Πέθανε σε μια εβδομάδα. Ο, ο, ο δεσπότη πέθανε τώρα. 52 ετών. Είδαμε το δεσπότη του Λαγκαδά, mm. ο οποίο τον είδατε και στη φωτογραφία, έτσι. Τον Δεν είδαμε. ήταν κανένα ασθενικό τύπο. 62 χρόνια άνθρωπο. 62 ετών. Κοτσονάτο. και ο άνθρωπο. που yeah, αλλά μας να Η μητέρα μα, τον πατέρα μα, όχι μόνο του τρίτου, για του δικού μα, για τη δική μα οικογένεια πρέπει να προστατεύσουμε. <σχ> Όλου μα. Συμφωνώ λοιπόν, ότι πρέπει Λιώνα, να είμαστε υπεύθυνοι. Για να λήξουμε το θέμα. Όποιο γράφει και παροτρύνει, μη φοράτε μάσκα, βγείτε έξω κτλ. Έχει ποινικέ κυρώσει. Έχει ποινικέ κυρώσει. Όχι θεωρητικό μόνο. Όχι υπάρχουν, θεωρητικός, επιβάλλονται, του ψάχνουν. Του και... ψάχνουν, <ε πέφτουν ποινέ, γίνονται προκαταρκτικέ έρευνε. Ψάχνουν facebook και τέτοια. Κοίταξε, ψάχνουν facebook και τέτοια. Αυτά αναρτύσεις. είναι του ηλεκτρονικού εγκλήματο δουλειά. Ναι. Αλλά όποιο καταγγέλλεται στι δικ... δικαστικέ αρχέ, υπάρχουν έρευνε και στην Αθήνα Μάλιστα. και στη Θεσσαλονίκη λοιπόν. και παντού. Δηλαδή προσοχή δεν βλέπει. Δεν παίζουμε. Ευχαριστούμε, δε Ιωάννα Μινάσα καλά.